Λοιπόν, Βάλια, πάμε λίγο στα τροχαία συμβάντα στους δρόμους της Κρήτης. Διαχρονικά υπάρχει κινητικότητα, διαχρονικά είναι ένας πονοκέφαλος. Η αλήθεια είναι. Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε μία ανακοίνωση με δεδομένη την εορταστική περίοδο, είτε μιλάμε για Χριστούγεννα, είτε μιλάμε για Πρωτοχρονιά, είτε μιλάμε ακόμα και για φώτα. Τι πρέπει λοιπόν, σίγουρα θα υπάρχουν αστυνομικοί έλεγχοι, τόσο σε επαρχιακό όσο και σε οδικό δίκτυο. Πάμε να δούμε από πλευράς δική μας οδηγών τι πρέπει να προσέχουμε για μία ανέμακτη έξοδο αλλά και επιστροφή την περίοδο των εορτών. Τηρούμε λοιπόν πιστά τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φυσικά, αν είναι εφικτό, ελέγχουμε τα οχήματά μας. Αν διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει στραβά πριν μπούμε στο δρόμο, προχωράμε σε τεχνικό. Κάτι δεν πάει καλά. Τρέχει η γλώσσα, κάνουμε λάθη. Τώρα, ενημερωνόμαστε για την κατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά και για τον καιρό. Αν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες, παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Και προσοχή στις οδικές σημάνσεις. Φυσικά και δεν χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα. Κυρίως οι οδηγοί, αλλά και οι συνοδηγοί και όχι άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή μας. Δεν κρατάμε το τιμόνι αν έχουμε καταναλώσει ίνο πνευματώδη ποτά. Φυσικά τα παιδιά στα παιδικά καθισματάκια, ζώνες ασφαλείας, οι οδηγοί, συνοδηγοί, όλοι οι επιβάτες, κράνοι μοτοσυκλετιστές και οι συνεπιβάτες και δεν προχωρούμε σε υπερεκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων και τεχνικών δυνατοτήτων του οχήματός μας. Το τελευταίο στοιχείο ενδεχομένως πολλές φορές να μας έχει βάλει σε κίνδυνο, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας με αποτέλεσμα να σημειώνεται και το τροχαίο ατύχημα. Και των υποδομών της Κρήτης, βέβαια, στο οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα απαρτιωμένο οδικό δίκτυο, που καταλαβαίνουμε ότι είναι προτιμότερο να καθυστερήσουμε 3 τέταρτα, 40 λεπτά, μισή ώρα να φτάσουμε στον προορισμό μας, παρά να μην φτάσουμε ποτέ, να μην φτάσουμε καθόλου και να μην ξαναδούμε τους οικείους μας και την οικογένειά μας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, είναι εκπαιδευτής οδήγησης. Έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές στην εκπομπή μας. Κύριε Μεϊμαράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλο, και στην κυρία Μπούη και σε όλους που μας βλέπουν. Εντάξει, μπήκαμε σε μια διαδικασία και η Βάλια συγκέντρωσε κάποια στοιχεία που θεωρούνται αυτονόητα, αλλά όχι για όλους μας. Ακριβώς, πολύ σωστά τα συγκέντρωσε. Έτσι είναι. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω και να καταλάβουμε όλοι, δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα, δεν είναι μόνο το Πάσχα, δεν είναι μόνο τα φώτα. Είναι κάθε μέρα. Όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αρκεί να κάνουμε 5 βασικά πραγματάκια και να τα προσέξουμε. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχει σημασία σε πόση ώρα θα φτάσω. Αρκεί να φτάσω. Άρα λοιπόν, ταχύτητα. Θα πρέπει να μειώσουμε ταχύτητά μας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, με χιόνια, με νερά, με ομίχλη, με οτιδήποτε. Αποστάσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να κρατήσουμε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας. Και ξαναλέω, δεν έχει σημασία το σε πόση ώρα θα φτάσω, αρκεί να φτάσω. Αλκοόλ και οδήγηση. Δεν το συζητάμε. Διαροπάλου πλέον αυτό το πράγμα. Ο ένας στην παρέα δεν θα πιει, θα οδηγήσει ένας φίλος και θα πάμε πίσω ασφαλής. Κινητό. Πολλές φορές βλέπουμε πολλούς συνανθρώπους μας, οδηγούς, και κρατάνε το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση και το κρατάνε λίγο μακριά από το στόμα τους, δεν το έχουν στα αυτή τους και καλά ότι ωραία, μπορώ, είμαι ασφαλής έτσι. Όχι, είναι ακριβώς η ίδια παράβαση με το να το κρατάς στα αυτή σου. Ζώνη ασφαλείας. Όχι μόνο η μπροστινή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εκεί λίγο το πατάμε. Θα πρέπει να φοράνε και οι πίσω επιβάτες. Να εξηγήσω λοιπόν αυτό που λέω και στους μαθητές μου στα θεωρητικά μαθήματα που κάνουμε όσον αφορά την ορμή, για να καταλάβουμε, ένα άτομο των 80 κιλών με μια ταχύτητα 50 χιλιόμετρων θα αποκτήσει σε μια σύγκρουση ορμή 4 τόνων. Δηλαδή είναι τα κιλά του επί την ταχύτητα, δηλαδή 50 επί 80. Ίσον 4.000 κιλά. Μιλάμε για 4 τόνους. Ποιος θα το συγκρατήσει αν δεν το κάνει αυτό η ζώνη ασφαλείας? Και φανταστείτε να είναι στο πίσω κάθισμα. Κύριε Μεϊμαράκη, την περίοδο των εορτών. Ορίστε. Ναι, ναι, την περίοδο των εορτών, για ποιο λόγο συμβαίνουν πιο πολλά τροχαία ατυχήματα? Τι φταίει και αναγκαζόμαστε? Περισσότεροι βγαίνουν, περισσότερο πίνουν, γεμίζει η εστίαση και τα καταστήματα τα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ακριβώς. Θεωρώ, Βάλια, θεωρώ, δεν ξέρω, θα μας τα πει ο κύριος Μεϊμαράκης. Ακριβώς είναι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο και θα το δω λίγο διαφορετικά. Με δεδομένο πως οι 3 στους 4 οδηγούν θα εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα, αυτό νομίζω θα πρέπει να μας εμπιστήσει λίγο την προσοχή. Οι 3 στους 4. Μάλιστα. Μεγάλο ποσοστό. Κύριε Μεϊμαράκη. Ναι, ακριβώς. Το 75%. Ερώτηση. Ένας κακός μελλοντικός οδηγός. Ένας κακός οδηγός. Φαίνεται ή μάλλον καταλαβαίνετε ότι αυτός ο μαθητής μου αναμένεται να ξεφύγει μετά από 1-2 χρόνια στους δρόμους, φαίνεται από την κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και των μαθημάτων, δείχνει αυτά τα στοιχεία του παραλογισμού και της ανευθυνότητας από τα μαθήματα? Η αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι πως ναι, ένας έμπειρος εκπαιδευτής μπορεί να διακρίνει πάρα πολλά πράγματα και αυτός είναι ο ρόλος του,
θα υπάρξει όχι μόνο εκπαιδευτής, αλλά και ο ψυχολόγος πολλές φορές, στο να μπορέσει να αλλάξει κάποια πράγματα στο μαθητή αυτό, προκειμένου να μην συμβεί αυτό. Και να τον κάνει να νιώσει ικανοποίηση όταν θα σταματήσει μια διάβαση πεζών που δεν θα σταματούσε, και αυτός που θα περάσει θα του κάνει ένα νεύμα και θα τον ευχαριστήσει. Ή θα παραχωρήσει μια προτεραιότητα σε ένα άλλο οδηγό και θα τον ευχαριστήσει ο άλλος οδηγός και θα νιώσει κάπως διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι ανεύθυνοι μαθητές θα πάρουν δίπλωμα οδήγησης κάποια στιγμή. Σίγουρα, αν κάνουν το τυπικό αυτό πρέπει, ναι, θα το πάρουν. Έχει σημασία το πώς εμείς έχουμε ουσιαστικά εκπαιδεύσει αυτούς τους ανθρώπους και τι τους έχει μείνει. Θα μου πείτε, δεν μένει σε όλους. Όπως στο σχολείο, ο εκπαιδευτής μας. Και το θέμα είναι ότι η Κρήτη έχει γεννήσει πολλά θύματα στο βωμό της ασφάλτου. Μάλιστα, κύριε Μεμαράκη, τι να πούμε. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Παρουσιάσαμε κάποιους βασικούς κανόνες από την ελληνική αστυνομία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτές, κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Να μείνει κάτι, να μείνει ένα από αυτά τα 10. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν.